Γεια σου Κώστα, με τις υποψηφιότητες σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Βέβαια, χαρούμενος είτε είμαι τώρα που είμαι υποψήφιος και να μην ήμουν υποψήφιος, πάλι χαρούμενος θα ήμουν. Έχω προσπαθήσει πολύ, έχω δουλέψει και σιγά σιγά έτσι γίνεται το πράγμα. Υπάρχει ανταπόκριση. Βλέπεις τον εαυτό σου και τελικό του dancing? Δεν ξέρω πραγματικά. Εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση του κόσμου. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα χαρώ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Που μπορώ ακόμα και με την παρουσία μου στα τόσα live και βοηθάμε και μαζεύουμε ψήφους, γιατί είναι για έναν πολύ καλό σκοπό. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Δεν είμαστε επαγγελματίες χορευτές, οπότε κρίνει τη δουλειά μας. Προσπαθούμε, χορεύουμε, το διασκεδάζουμε. Θέλουμε να προσφέρουμε τρεις ώρες στον κόσμο που μας παρακολουθεί να περνάνε ευχάριστα αυτές οι ώρες και να μαζέψουμε για το σκοπό μας όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε. Με το dancing άλλαξε η ζωή σου? Κάνεις πράγματα που δεν κάνεις ή μάλλον ακύρωσες κάποια άλλα? Κάνω πράγματα που δεν έκανα. 6 ώρες πρόβα κάθε μέρα χορώ και χορούς που δεν έχω ξαναχορέψει ποτέ στη ζωή μου. Έχω χορέψει σε κάποια βίντεο κλιπ, στη σκηνή, στα μαγαζιά που εμφανίζομαι. Αυτούς τους χορούς, το ταγκό, βάλς, ξέρεις, όλα αυτά δεν τα έχω ξαναχορέψει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνεις είναι αρκετά δύσκολο. Σε ποιο βαθμό σε δυσκόλεψε ο χορός? Γιατί και στο μαγαζί χόρευες και από πριν, έκανες. Αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι τελείως διαφορετικό το είδος του χορού που κάνουμε τώρα στο dancing. Είναι ballroom και latin χορή. Αυτό σημαίνει mambo, samba, jive, rock and roll, quick step, foxtrot, vals, βιενέζικο vals. Ξέρει όλα. Και ακόμα υπάρχουν και πολλά που δεν τα έχω ξαναχορέψει ποτέ στη ζωή μου. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό κάνουμε τόσες ώρες πρόβα. Θέλεις να κερδίσεις? Δεν είναι ο στόχος αυτός. Στόχος είναι να μαζέψουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε. Δεν είναι. Αν ήταν διαγωνισμός τραγουδίου, θα είχα ένα άγχος και θα ήθελα να κερδίσω, γιατί είναι η δουλειά μου. Εντάξει, κανένας όμως από όλους μας δεν μπήκαμε για να χάσουμε. Ο κορίτσι σου τι λέει αυτό? Το κορίτσι μου. Φαντάσου, δεν έχεις χρόνο ούτε καν για σχέση? Όχι, δεν έχω. Τίποτα, Δεν έχω, όχι. Και εντάξει, θα περάσει αυτό και μικρός είμαι ακόμα. Επίσης χαίρομαι που έφυγε πια η σύγκριση με τον Σάκη. Θυμάσαι στις αρχές? Ο δεύτερος Σάκης, ο Μαρτάκης, επειδή σε έχει αναλάβει ο Ψινάκης, ναι, ο Ηλίας. Δεν νομίζω και ο κόσμος έτσι. Αυτό υπήρχε από εσάς. Από αυτούς, όχι από εμάς. Ναι, εντάξει, γενικά, από την τηλεόραση εννοώ, γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι ούτε προσπαθώ να μιμηθώ το Σάκη, ούτε το ρεπερτόριο είναι ίδιο, ούτε εμφανισιακά είμαστε ίδιοι. Και αυτό που έλεγα το πιστεύω ακόμα, ότι ήταν άδικο λίγο όλο αυτό. Είναι ένας καλλιτέχνης ο Σάκης που είχε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ποιος είναι και ήταν λίγο άδικο στο ξεκίνημα ενός παιδιού να το συγκρίνουν, ξέρεις, με έναν τόσο φτασμένο καλλιτέχνη. Κεφάλαιο Ηλίας Ψινάκης, έχει τελειώσει για σένα? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, είναι πολύ φίλος μου, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί 100 φορές. Ναι, τον συμβουλεύεσαι, σε συμβουλεύει. Είμαστε πολύ φίλοι και είμαστε καλά. Φίλοι και όχι συνεργάτες, αυτό το τίτλο ταιριάζει. Ότι είναι, ρώτα τον ίδιο τον Ηλία, να σου απαντήσει. Να τόλμαγες, να λέτρεπες, τα πάντα και να επέστρεφες, να κέρδιζες για αγάπη αυτή στο.
στρατιώτες, άντρας καλλιτέχνης. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μέσα στους πέντε. Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Μύρωνας Στρατής, Μιχάλης Χατζηγιάννης, η αντίπαλή σου. Όλοι είναι καταπληκτικοί, όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν μπορώ να πω, ο κόσμος θα αποφασίσει. Για να δω λίγο κάτι. 15α είναι ο κωδικός ο δικός μου. Να τα. Ψηφίστε έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.